Σκεμάλα αυτή, πλαστήρα εμείς. Φωτογραφία του Τούρκου στρατηγού με φόντο τον μαύρο καβαλάρι που έτρεμαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ως συνήθως λοιπόν βάζουν τους Έλληνες αξιωματούχους κατά την επίσκεψή τους η Τουρκία να βγαίνουν φωτογραφίες με φόντο τον Μουσταφά Κεμάλ τώρα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου επικεφαλής της πρώτης στρατιάς στην Λάρισα τον έβγαλα να βγάλει φωτογραφία με φόντο τον αποκαλούμενο μαύρο καβαλάρι Νικόλαο Πλαστήρα ο οποίος σημειώνεται ότι ήταν ο φόβος και ο τρόμος των δυνάμεων του Κεμάλ. Το διάστημα από 11 έως 12 Σεπτεμβρίου φέτος, στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο διοικητής της πρώτης στρατιάς Αχιλλέας, αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, υποδέχθηκε στην έδρα της πρώτης στρατιάς στην Λάρισα τον διοικητή της πρώτης στρατιάς Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, στρατηγόν Μετίν Τοκέλ. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν ένας από τους τελευταίους αξιωματικούς που εγκατέλειψαν συντεταγμένα την Μικρά Ασία, σώζοντας κατά την οπισθοχώρηση χιλιάδες κυνηγημένους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να αποφύγουν τον στρατό του Κεμάλ. Γι' αυτό οι Μικρασιάτες τον αποκαλούσαν ο Άγιος της Προσφυγιάς. Η τελευταία μάχη στην Μικρά Ασία δόθηκε από τον Πλαστήρα με τον Σεϊτάν Ασκέρ κοντά στο Τσεσμέ στην περιοχή Σταυρός. Εκεί πολέμησε ο Πλαστήρας σε μια προσπάθεια να προστατέψει τα τελευταία τμήματα του στρατού μας που υποχωρούσαν προς την σωτηρία των πλοίων. Οι τσέτες αποδεκατίστηκαν και μάλιστα αργότερα οι Τούρκοι έστησαν μνημείο εκεί που μαρτυρά την τελευταία μάχη και τον χαμό 147 Τούρκων Ιππέων. Αρχηγός πολεμικής αεροπορίας. Εξετάζουμε την αγορά νέων Rafale F4 ενώ θα παραλάβουμε πυράβλους AGM-158 JASMS εμβέλειας 1000 χιλιόμετρων. Χθες αναφέραμε λοιπόν ότι ακόμη ένα γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος με κωδικούς Rafale EG455 και προορισμό την Ελλάδα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο Μπορντό και ετοιμάζεται για την πτήση του στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Κρατώντας την παλαιότερη δήλωση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια για σχέδια που αφορούν 200 μαχητικά 4ης και 5ης γενιάς, ελπίζουμε σε αγορά άλλων 25 μαχητικών Rafale F4 θα λέγαμε, τα οποία θα δημιουργούσαν μια αεροπορική δύναμη που θα έτρεμαν στην κυριολεξία οι νεοοθωμανοί Τούρκοι. Την ίδια στιγμή, ο αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης ανέφερε σε συνέντευσή του ότι είναι υπό εξέταση η απόκτηση των πρόσθετων μαχητικών αεροσκαφών Rafale της έκδοσης F4. Η αγορά με ευνοϊκούς όρους επιπλέον για παράδειγμα 12 Rafale της έκδοσης F4 θα δημιουργούσε μια τρομερή δύναμη 34 γαλλικών αεροσκαφών για την πολεμική μας αεροπορία η οποία θα προκαλούσε πάταγο στο Αιγαίο αφού οι Τούρκοι ακόμα να παραλάβουν τα F-16V και δεν θα μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Η Άγκυρα, έχοντας απέναντί της 34 μαχητικά Rafale F4 της πολεμικής μας αεροπορίας, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό μας με πυράβλους AGM-158 JASMS εμβέλειας 1000 χιλιόμετρων και των 4 Boeing KC-135 Stratton Tanker, θα γνώριζε ότι αν λέμε επιχειρούσε οτιδήποτε σε οποιοδήποτε νησάκι μας στο Αιγαίο, η απάντησή μας θα ήταν συντριπτική και θα είχε στόχο τις αεροπορικές βάσεις του στην Μικρά Ασία, φτάνοντας ακόμα και μέχρι την Άγκυρα. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος μιας τέτοιας αεροπορικής δύναμης σε συνδυασμό και με τα ελληνικά F-16V και τις φρεγάτες FDI θα ήταν απλά τεράστιο στο τουρκικό βαθύ κράτος που σχεδιάζει κάθε απειλή κατά της χώρας μας σε Αιγαίο, Δυτική Θράκη και Κύπρο. Η αποστολή για παράδειγμα μια μοίρας Rafale F4 στην αεροπορική βάση της Πάφου στην Κύπρο θα σήμαινε ότι ακόμη και το παλάτι του Σουλτάνου Ερντογάν θα ήταν μέσα στην εμβέλεια των ελληνικών μαχητικών. Ο Ερντογάν γύρισε την πλάτη στον Πούτιν, ζήτησε η Κριμαία να επιστραφεί στην Ουκρανία. Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε στην 4η Σύνοδο Ηγετών της Πλατφόρμας της Κριμαίας, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε την επιστροφή των εδαφών της Κριμαίας στην Ουκρανία. Η προσάρτηση της Κριμαίας, στην οποία η Τουρκία αντιτάχθηκε και δεν αναγνωρίζει από την πρώτη ημέρα, έχει βαθύνει ακόμη περισσότερο την υποστήριξή μας για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Είναι η ειλικρινή μας επιθυμία ο πόλεμος να τελειώσει με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη βασισμένη στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Κλείνοντας τις παρατηρήσεις μου, ελπίζω ότι το έργο που επιτελούμε στο πλαίσιο της πλατφόρμας θα συμβάλλει στις διεθνείς προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης στην Κριμαία, την Ουκρανία και την περιοχή μας, κατέληξε ο Ερντογάν.
Στην παρέτηση οδεύει τώρα ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Γιασάρ Γιούλερ, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ενώ οι δηλώσεις Ερντογάν για εκαθαρίσεις από τον στρατό έχουν δημιουργήσει κύμα αντιδράσεων. Έντονη συζήτηση γίνεται λοιπόν γύρω από τις φήμες που θέλουν τον Υπουργό Άμυνα της Τουρκίας να παραιτείται, την ίδια στιγμή που έκθεση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών αποκαλύπτει ότι υπάρχουν αξιωματικοί που λειτουργούν εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι μυστικές υπηρεσίες παρέδωσαν στον Ερντογάν την έκθεση κατά την οποία αξιωματικοί του στρατού δεν είναι οι υποστηρικτές του και τον υπονομεύουν. Στην διαδικασία μάλιστα συμμετείχαν και 300 από τους 650 μαθητές της στρατιωτικής σχολής. Πρόκειται για την τάξη των αξιωματικών που κατά την αποφύτισή τους πριν από λίγες ημέρες ύψωσαν τα ξύφη τους και φώναξαν «Είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ». Ο Τολγκά Σαρντάν, αρθρογράφος στο ΤΑΦ 24, γράφει: «Ο μόνος που δεν έχει μιλήσει για τον θέμα των αποφύτων είναι ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γιούλερ και η σιωπή δείχνει κάτι. Ο Υπουργός Άμυνας έχει ακυρώσει όλα του τα ραντεβού και δεν μιλάει σχεδόν με κανέναν. Μάλιστα, ακούγεται έντονα ο ισχυρισμός πως θα ζητήσει την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του και αυτό ακούγεται από το Σαββατοκύριακο». Από την άλλη, ο καθηγητής Ναΐμ Μπαμπούρογλου δήλωσε ότι από την στιγμή που ξεκίνησαν έρευνες και παραβιάζεται ο εσωτερικός κανονισμός του στρατεύματος, φαίνεται πως η Προεδρία δεν εμπιστεύεται τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος μάλλον θα παραιτηθεί. Μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Το anti-drone σύστημα CUAS Κένταυρος και ειδικές φόρμες στρατιωτών ετοιμάζει το ΕΛΜΑΚ. Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο λοιπόν και τον ΣΕΠΕ, το ΕΛΚΑΚ, δηλαδή το Κέντρο Καινοτομίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκινά δύο άκρο σοβαρά προγράμματα. Το πρώτο αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του άκρος επιτυχημένου συστήματος anti-drone CUAS Κένταυρος της ΕΑΒ, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί στις υπάρχουσες φρεγάτες ΜΕΚΟ του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, αλλά και σε επίγειες και εναέριες πλατφόρμες στο μέλλον. Το σύστημα anti-drone Κένταυρος, εφόσον πάρει την επίσημη πιστοποίηση, μπορούμε να το βάλουμε σε όλες τις μονάδες επιφανείας του στόλου μας, όπως πλοία γενικής υποστήριξης, πυραβλακάτους, κανονιοφόρους, για να προσδώσει τρομερές δυνατότητες σε οποιαδήποτε σενάρια κατά επιθέσεων drones. Το έτερο αφορά μια εξελιγμένη στρατιωτική φόρμα μαχητή που θα φέρουν τα στελέχη της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και του Στρατού Ξηράς σε ασκήσεις και ειδικές αποστολές εντός και εκτός χώρας. Πρόκειται για ένα πλέγμα αισθητήρων που θα καταγράφει βασικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως τους παλμούς, την αναπνοή και την θερμοκρασία, τα οποία μεταφέρονται αυτόματα στο κέντρο επιχειρήσεων, ώστε οι επιτελείς να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση των στρατιωτών στο πεδίο. Η νέα φόρμα θα διαθέτει τεχνολογία anti-IR, δηλαδή χάρη στα συνθετικά υλικά από τα οποία θα είναι φτιαγμένη, θα μειώνει το ίχνος του μαχητή στο υπέρυθρο φάσμα, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό του από θερμικές κάμερες του εχθρού. Για να δούμε τώρα ποιο είναι το ΕΛΚΑΚ του ΙΠΕΘΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΑΚ είναι 9 μελές. Το νέο καταστατικό ορίζει 7 έως 9 μέλη, ενώ έδρα του ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά το ΕΛΚΑΚ θα στεγαστεί στο Πεντάγωνο, αλλά στόχος είναι πολύ σύντομα να μεταφερθεί σε ακίνητο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο κέντρο της Αθήνας. Στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνεται η επιτάχυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις ένοπλες δυνάμεις και η υποβολή εισηγήσεων για την διαμόρφωση του ειδικού στρατηγικού σχεδιασμού προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.